Ας επιστρέψουμε στον κύριο Δένδια και να πιάσουμε αυτό το κομμάτι των συντάξεων. Γιατί ρωτάει ένας κόσμος, λέει, δεν θα είναι καλό πράγμα αν το γλιτώσουμε αυτό το μέτρο, κύριε Δένδια. Γιατί αντιδράτε στη Νέα Δημοκρατία? Εμείς εσάς, ο Μητσοτάκης θες εμφανίστηκε με το κείμενο της νομοθετικής ρύθμισης στα χέρια του και είπε ευθέως στον Πρωθυπουργό, αν κρίνεις ότι συμφωνείς μαζί μας, πάμε να το ψηφίσουμε, να τελειώνουμε. Εμείς δεν αντιδράμε σε αυτό. Αυτό το οποίο αντιδράμε, βεβαίως αντιδράμε σε κάτι, καλώς με ρωτάτε, είναι στη λαϊκιστική χρήση όλου του θέματος. Η κυβέρνηση πρώτα το ψήφισε, η κυβερνητική πλειοψηφία το ψήφισε και τώρα μπαίνει σε μια ιστορία να διαρρέει ότι, ή να λέει ευθέως, άκουσα τον κύριο Μαντά προηγουμένως, ότι θα προσπαθήσουμε να μην το εφαρμόσουμε, να μην κάνουμε, να μην κάνουμε, να μην δείξουμε. Υποχρεώθηκε από το Δούνου του και από την κατάσταση, από τα μνημόνια. Όλοι υποχρεωθήκατε να πάρετε δυσάρεστα μέτρα που δεν τα θέλατε. Δεν πρέπει να παλέψουμε κάτι, να το κάνουμε θετικό αν μπορούμε. Κύριε οικονομού. Δηλαδή, πώς θα αλλάξουν τα πρωτογενή πλεονάσματα που λέει ο κύριος? Μισό λεπτό. Ένα λεπτό. Στα κατούρκο να γιομίσω. Πρώτα. Να ξεκινήσουμε από τα βασικά επιχειρήματα. Το επιχείρημα με υποχρέωσαν. Αυτό. Εάν θέλεις να είσαι σοβαρός, δεν μπορείς να το λες. Γιατί? Θα σας πω γιατί δεν μπορείς να το λες. Διότι αν θεωρείς ότι αυτό που σου ζητείτε είναι επιβλαβές, τότε φεύγεις και τελειώνεις εκεί. Παρετήσε. Το να λες, το φέρνω, το ψηφίζω, έχουν τα σουρκιστεί πίσω το Σύνταγμα και τους νόμους και μετά, με συγχωρείτε, αυτό ήταν επιβλαβές, αλλά αναγκάστηκα. Γιατί αν μπορείς να το λιάνει στη συνέχεια, αν πάνε καλύτερα τα πράγματα, η κυβέρνηση αυτό ισχυρίζεται. Ότι η οικονομία πάει καλύτερα. Αυτά τα αν και τα λοιπά. Ο καθένας έχει την απόλυτη ευθύνη, την απόλυτη συνταγματική ευθύνη για αυτά που ψήφισε. Καλά ή κακά. Για όποιους λόγους αυτός έκρινε. Έχει στάθμιση του εθνικού συμφέροντος. Αλλά να λέει ότι με συγχωρείτε, δεν φταίω εγώ, φταίει κάποιος άλλος, αυτά είναι φερά. Είναι μη ρεαλιστικό αυτό που λέει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή? Δηλαδή, ο συνταξιούχος που μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή του λέτε ότι το μέτρο θα εφαρμοστεί κανονικά? Εμείς δεν του λέμε τίποτα. Εμείς δεν μπορούμε να του πούμε ότι θα εφαρμοστεί ένα μέτρο και ότι είμαστε υπέρ ένα μέτρο το οποίο καταψηφίσαμε όταν ήρθε στη Βουλή αυτό το πράγμα. Εμείς το καταψηφίσαμε. Κατά συνέπεια και από απλή συνέπεια, αν θέλετε, σε αυτά που κάναμε και τώρα είμαστε υπέρ τη μη εφαρμογή. Αλλά επίσης είμαστε... Ναι, αλλά λέει η κυβέρνηση ότι παρακαλάτε να εφαρμοστεί για να πληγεί η κυβέρνηση. Πάτε, λέτε, στο εξωτερικό και κάνετε δεήσεις στην Μέρκελ. Ναι, όχι, πάμε και κάθε Σάββατο στην εκκλησία και ανάβουμε κεράκια. Και κύριε οικονομικό, κοιτάτε, η κυβέρνηση τώρα έχει πάρει διαζύγιο από την αλήθεια πολλά χρόνια. Ο Μητσοτάκης πάντως χθες, για να τελειώνει και αυτή η ιστορία, έφερε και το κείμενο νόμου, το έδειξε στον Πρωθυπουργό, του πεδόλιο μας το πήρε. Αυτό είναι εύκολη τώρα λύση. Και εγώ φτιάξω ένα κείμενο, αλλά το δεν είναι λαϊκιστικό. Με συγχωρείτε, ένα λεπτό. Τι να κάνουμε δηλαδή, τι άλλο θα μπορούσε να κάνει μια νοήμων αντιπολίτευση για να μας πει τι θα κάνει η ίδια? Εμείς αυτό θέλουμε. Εμείς περιμένουμε ένα σχέδιο να ακούσουμε από τα κόμματα. Γιατί μεθαύριο θα έχουμε εκλογές, κύριε Δενδύα. Είναι κοντά οι εκλογές. Ελπίζω να είναι πολύ κοντά, μάλιστα. Πολύ κοντά δεν το ξέρω, αλλά ούτως ή άλλως για ένα χρόνο μιλάμε. Παρότι ελπίζω, αλλά να είμαστε συνειδημένοι. Εμείς δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε μέτρα τα οποία καταψηφίσαμε, εκτός αν αυτή η κυβέρνηση έχει δημιουργήσει τέτοιες συνθήκες που δεν πρέπει να κάνουμε τίποτα. Δηλαδή, θα περάσετε εσείς τα μέτρα αυτά? Είναι συμφωνημένα και ψηφισμένα, κύριε Δένδια. Είναι συμφωνημένα και ψηφισμένα. Όχι όμως από εμάς. Θα τα εφαρμόσετε? Έχουμε ένα πλαίσιο, το εξήγησε νομίζω χτες ο Κυριάκος με απόλυτη επάρκεια. Ούτε λαϊκίσε, ούτε υποσχέθηκε λαούς και πετράχυλια. Είπε ένα απλό πράγμα. Εμείς θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε στην οικονομία ένα αναπτυξιακό σοκ και μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα δημιουργήσουμε ένα επίπεδο διαπραγματευτικό αυτό το οποίο θα μας επιτρέψει. Το σοκ. Ορίστε. Δεν θα έρθει αύριο το σοκ. Όχι, αύριο διότι θα έρθει. Θα γίνει ένα εκλογές. Σενάριο. Αν πάμε σε εκλογές μέσα σε αυτό το χρόνο. Μάλιστα. Ας πούμε το φθινόπωρο. Υπάρχει ένα σενάριο τέτοιο που παίζει. Εγώ σας λέω ότι υλοποιείται αυτό. Και κερδίζετε εσείς πάλι υποθετικά. Όχι υποθετικά τώρα. Το πρώτο υποθετικό. Το δεύτερο αφήστε το. Υποθετικά. Λέω. Ας πούμε ότι κερδίζετε λοιπόν εσείς τις εκλογές. Πρώτη πρώτου θα βρεθείτε με αυτή την απόφαση στο χέρι. Τι θα κάνατε? Ελπίζω ότι θα σας πω αμέσως. Πρέπει να είστε σαφείς εδώ. Σαφέστατος. Ελπίζω ότι θα έχουμε δημιουργήσει σε αυτό το διάστημα τις συνθήκες που θα μας επιτρέψουν να μην το εφαρμόσουμε. Τόσο γρήγορα. Εσείς μπορείτε, η κυβέρνηση δεν μπορεί να τη δημιουργήσει. Τώρα με συγχωρείτε. Αυτή η κυβέρνηση, μα αν μπορούσε, δεν θα λέγαμε ότι είναι η χειρότερη κυβέρνηση που είναι ποτέ. Να είστε πιο πιστικός, γι' αυτό πιέζουμε. Για να είστε δεν πιο με πειράζει, με πιέζετε όσο να θέλετε. Καταλάβει ο κόσμος ότι αυτό που λέτε ισχύει. Η πρόθεση της Νέας Δημοκρατίας λοιπόν είναι να μην εφαρμοστούν οι περικοπές της συντάξης. Η ελπίδα της Νέας Δημοκρατίας είναι να μην περικόψει τις συντάξεις. Από την ελπίδα στην πράξη έχει μια απόσταση. Με συγχωρείτε, κοιτάξτε να σας πω. Εάν θέλετε να σας πω ψέματα όπως συνηθίζει να λέει ο Πρωθυπουργός, το πράγμα είναι απλό. Όμως σας λέω ότι είμαστε υποχρεωμένοι να επαναδιαπραγματευτούμε. Άρα και ο συνταξιούχος που σας ακούει, να σφάξουμε κάποιον. Ο συνταξιούχος που σας ακούει, ακούει και την αξιωματική αντιπολίτευση να λέει δεν θα κοπεί, θα προσπαθήσουμε να μην κοπεί. Σύνταξη αυτό που λέει η κυβέρνηση τώρα. Η αξιωματική αντιπολίτευση ήδη προτείνει στην κυβέρνηση, εφόσον η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι έχει δημιουργήσει το δημοσιονομικό χώρο, να το ψηφίσουμε τώρα να μην κοπούν οι συντάξεις. Κύριε Δένδια, αυτή η κυβέρνηση ακολουθεί ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Μια πολιτική υπερφορολόγησης και μια πολιτική επιδομάτων εκεί που η ίδια επιλέγει τον εκλογικό της στόχο. Αυτό είναι το οικονομικό της πλάνο.
Εξαιτίας αυτού του οικονομικού τους πλάνου, η χώρα πέφτει σε όλους τους δείχτες όλων των διεθνών οργανισμών, είτε στην ανταγωνιστικότητα, είτε στη φιλικότητα, στην επιχειρηματικότητα της, οτιδήποτε. Τι προτείνουμε εμείς? Και από εσάς πολλά δεν ακούμε πάντως. Τι προτείνουμε εμείς? Εμείς προτείνουμε σαφέστατα μείωση φορολογικών συντελεστών, μείωση ασφαλιστικών εισφορών, αναπτυξιακό σοκ στην οικονομία και από εκεί και πέρα μείωση δαπανών, γιατί δεν μπορείς όλα να τα λες. Όλα αυτά δεν γίνονται αν δεν μειώσεις δαπανών. Πολλές μειώσεις ακούω και δεν με ολυπήθη αυτό το σχέδιο. Πολλές μειώσεις έχει μέσα. Κοιτάξτε, έχουμε... λέω. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, κύριε οικονόμου, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Οικονομία στην οποία μια επιχείρηση το 82% των φερωμένων κερδών της τα δίνει στο κράτος, ούτε θα επιβιώσει, ούτε θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας που είναι το ζητούμενο. Mm-hmm. Η χώρα θα πνιγεί εάν συνεχίσει με αυτούς τους δείκτες. Η κυβέρνηση το ξέρει, δεν το ξέρει τώρα. Όμως επιλέγει αυτό το δρόμο γιατί? Για να δημιουργήσει αυτό που ωρεοποιημένα λέει δημοσιονομικό χώρο, για να δώσει λεφτά εκεί που επιλέγει προεκλογικά. Με αυτά όμως που περιγράφεται, κύριε Δένδια, διαφορά στην τσέπη του φορολογούμενου δεν θα δει άμεσα την επόμενη μέρα. Γιατί δεν θα δει? Αν κόψουμε τον έμφυα κατά το 1 τρίτο, δεν θα δει. Αυτό, αν κόψουμε το φόρο εισοδήματος από το 29 στο 20, εάν μειώσουμε φόρους στα μερίσματα, εάν μειώσουμε φόρους στα εισοδήματα, αν μειώσουμε ασφαλιστικές φορές, δεν θα δει. Και αυτό είναι το ένα μέρος. Ξέρετε που θα δει κυρίως διαφορά? Στην αύξηση της απασχόλησης και στην αύξηση των μισθών στην απασχόληση. Διότι θα μπορέσει ο ιδιωτικός τομέας να προσλάβει. Μάλιστα. Να προσλάβει. Αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν είχατε να μεγαλουργήσει σε αυτό το θέμα, κύριε Δένδια, μου επιτρέπετε? Μα χρηστήκαμε με στην κρίση. Ναι. Δεν είχατε μεγαλουργήσει και πολύ? Όχι, δεν είχαμε μεγαλουργήσει αυτό το θέμα. Αλλά και χειρότερα δεν τα είχαμε κάνει. Εσείς 100% προκαταβολή φόρου σε επιχειρήσεις.